Βλαδιμίρου Ηλιάδα, Ραψοδία Β. Οι άλλοι, θεοί θνητοί πολέμαρχοι, κοιμώνταν όλη νύχτα και μοναχά το Δία δεν έπιανε ύπνος γλυκός καθόλου, μονόλο μες στο νου του ανάδευε πως του Αχιλλέα να δώσει τιμή και αργίτες δίπλα στάρμενα περίσσιους να φανίσει. Και τούτη πιο καλή του εικάστηκε βουλή στο νου να στείλει στο γιο του Ατρέα τον Αγαμέμνονα τον όνειρο τον πλάνο. Γυρνάει σ' αυτόν και με ανεμάρπαστα του συντυχαίνει λόγια. Όνειρε πλάνε, ομπρός, στα αργήτικα γοργά καράβια δράμε και στο καλύβι του Αγαμέμνονα του γιου του Ατρέα θα φτάσεις. Ό,τι σου ορίζω τώρα λέγε του και μην το παραλλάξεις. Σπρώχτον γοργά τους μακρομάλιδες αργίτες να αρματώσει. Ήρθε η στιγμή που το πλατίδρομο το κάστρο θα πατήσει τον τρόον. Οι αθάνατοι στον Όλυμπο πια δεν κρατούνε τώρα δυο γνώμες, τι όλους τους ελίγησε με τα παρακλητά της η Ήρα και απά στους Τρώες επλάκωσαν τρανή καημή και πίκρες. Έτσι είπε και ο όνειρος σαν άκουσε το λόγο του μισεύει και ως έφτασε με μια στα γρήγορα των αχαιών καράβια κοινάει να βρει τον Αγαμέμνονα το γιο του Ατρέα. Και εκείνος κοιμόταν στο καλύβι, γύρα του θεϊκός γινόταν ύπνος. Στάθηκε πάνω από το κεφάλι του και την ιδή είχε πάρει του Νέστορα που από όλους πιότερο τιμούσε τους γερόντους ο γιος του Ατρέα. Με τέτοιαν ο όνειρος ο θείος ιδή του εμίλα. Κοιμάσαι για του Ατρέα του Ανδρόκαρδου του γάβρου αλογατάρι. Όλη τη νύχτα ένας πρωτόγερος δεν πρέπει να κοιμάται που τόσο ασχέρι του πιστεύτηκαν και έγνοιες πολλές των ζώνων. Μ' ακούμε τώρα, είμαι μαντάτορας από το Δία σταλμένος που ας είναι αλάργα, όμως σε γνιάζεται και σε ψυχοπονιέται. Προς τα ζευτείς τους μακρομάλιδες αργίτες να αρματώσεις. Ήρθε η στιγμή που το πλατίδρομο το κάστρο θα πατήσει στον τρόον. Οι αθάνατοι στον Όλυμπο πια δεν κρατούνε τώρα δυο γνώμες, τι όλους τους ελίγησε με τα παρακλητά της η Ήρα και απ' στους Τρώες επλάκωσαν τρανή καημή σταλμένη από το Δία. Μα εσύ τα λόγια μου κράτα στο νου, μιλάχη κι αλυσμονιά σε πιάσει, ολόγλυκος μόλις αφήσει γύπνος. Ως μίλησε έτσι, επήρε και έφυγε, κι πέρα αφήνοντάς τον να κλώθει ελπίδες μες στα φρένα του, που να γεννούν δεν ήταν, του Πρίαμο το καστρί πως θα έπαιρνε τη μέρα εκείνη τάχα, ο ανέμυαλος που ο Δίας τι του γράφε δεν το βάζε στο νου του. Κι εκείνος κι άλλες ελογάριαζε στους Τρώες και στους Αργίτες να στείλει συφορές και κλάματα με σε φρικτούς πολέμους. Κι ως ξύπνησε διανέβαν γύρα του τα θεία τα λόγια ακόμα. Πετάχτη απάνω και καθίζοντας όριο φοράει χιτώνα, καινούριο, μαλακό και γύρω του φαρδιά τη λίχτη κάπα και σαν τα λαπανόρια πέρασε στα στραφτερά του πόδια. Στερνά του ασημοκαρφοπλούμη στο σπαθί κρεμάει στους ώμους και το ραβδί του το ακατάλητο το γονικό κρατώντας για τάρμενα των χαρκοθώρακων των αχαιών κινούσε. Ό,τι είχε η αυγή η θεά στον Όλυμπο το μεγανεύει απάνω, το φως το δία και στους αθάνατους τους άλλους να μηνύσει. Και ο γιος του Ατρέα τους ροντερόφωνους διαλάλιδες προστάζει σε συντυχιά τους μακρομάλιδες αργίτες να φωνάξουν και ως φώναζαν αυτοί μαζόχτηκαν με διάσηφτη σε εκείνη. Πρώτα καλνούσε τους Ανδρόκαρδους να βουλευτούν γερόντους δίπλα από τάρμενο του Νέστορα του βασιλιά της Πύλος και ως συναχτήκαν τη σοφίστηκε τρανό τους φανερώνει. Ακούστε φίλοι, μου ήρθε όνειρος θεϊκός στον ύπνο απάνω μέσα στη νύχτα την αθάνατη του αρχοντικού Νεστόρου ίδια παράλλαχτος στο ανάρημα στην ελικιά στην όψη και στάθη πάνω από το κεφάλι μου και αυτά μου λέει τα λόγια. Κοιμάσαι γε του Ατρέα του Ανδρόκαρδου του γάβρου αλογατάρι. Όλη τη νύχτα ένας πρωτόγερος δεν πρέπει να κοιμάται που τόσο ασχέρι του πιστεύτηκαν και έγνοιες πολλές των ζώνων. Μ' ακούμε τώρα, είμαι μαντάτορας από το Δία σταλμένος που ας είναι αλάργα, όμως σε γνιάζεται και σε ψυχοπονιέται. Προς τα ζευτείς τους μακρομάλιδες αργίτες να αρματώσεις. Ήρθε η στιγμή που το πλατίδρομο το κάστρο θα πατήσει στον τρόον. Οι αθάνατοι στον Όλυμπο πια δεν κρατούνε τώρα δυο γνώμες, τι όλους τους ελίγησε με τα παρακλητά της η Ήρα και απ' στους Τρώες επλάκωσαν τρανή καημή σταλμένη από το Δία. Μα εσύ τα λόγια μου μην τα ξεχνάς. Ως τάπε πέταξε, πάει και μένα ολόγλυκος ευτής μαφήκεν ύπνος.
Ελάτε, στα άρματα φωνάξουμε τους αχαιούς, μα πρώτα θα τους μιλήσω δοκιμάζοντας, καθώς πρεπόνε κιόλας. Και θα τους πω με τα πολύσκαρμα να φύγουμε καράβια, κι άλλος αλλούθ εσείς κρατάτε τους με λόγια να μη φύγουν. Ως είπε εκείνος τούτα κάθισε, και τότε ασκώθη ομπρός τους ο γερονέστορας που αθέντευε στην αμουδάτη πύλο, και έτσι τους μίλησε καλόγνωμος και ανάμεσό τους είπε: «Φίλοι μου εσείς, αργίτες άρχοντες και πρωτοκεφαλάδες, αν άλλος αχαιός για το όνειρο μιλούσε τούτο ομπρός μας, πως είναι ψέματα θα λέγαμε, θα το αψηφούσαμε όλοι. Μα τώρα το δε αυτός που από όλους μας ο πιο τρανός λογιέται. Ομπρός λοιπόν, ας αρματώσουμε τους αχαιούς, ελάτε». Είπε και πρώτος από τη μάζοξη κινούσε για να φύγει, τα λόγια του ριγάρχη ακούγοντας και οι αρχόντιοι βασιλιάδες πετάχτηκαν, κι ωστόσο λόγοι να συνάζουνταν τα σχέρια. Πώς όταν βλέπεις μάρια μέλισσες πυκνά να ξεπορίζουν και όλο καινούργιες ξεπετάγονται μέσα από τον τρύπιο βράχο και στους ανθούς τους ανοιξιάτικους τσαμπιά τσαμπιά πετάνε και πλήθος άλλα εδώ θεσμίγουνε και άλλα από εκεί δρομούνε, παρόμοια από καλύβια και άρμενα λαός πολλοί στραβούσαν κοπαδιαστά μπροστά στα κρόγιαλο το χαμηλό να πάνε στη σύναξη και η φήμη εφούντωνε στη μέση εκεί του Δία ή από κρυσάρα και τους έβιαζε και εκείνοι εμαζευόνταν. Κούφο τρικύμιζεν η σύναξη κι ως κάθιζαν βογκούσε κάτω θη γης κι ήταν ο τάραχος τρανός. Να μπουν σε τάξη, κράχτες εννιά στο ασκέρι εφώναζαν, τη χλαλοή να πάψουν, τους θεογέννητους ριγάδες τους να ακούσουν τι θα πούνε. Με κόπο γίνει καταλάγιασαν κι ολόγυρα εκαθίσαν δίχως φωνές. Τότε ο Αγαμέμνονας ασκώθη ο πρωταφέντης, κρατώντας το ραβδί στο χέρι του, τρανή του υφές του τέχνη. Στο Δία το γιο του Κρόνου κάποτε το είχε χαρίσει εκείνος, και ο Δίας του Αργοφωνιά το εχάρισε του ψυχοπερατάρι, και ο Ερμής το χάρισε στον Πέλοπα τον Αλογάρι πάλε, και ο Πέλοπας του Ατρέα το χάρισε του Πρωτοστρατολάτη, και στο Θιέστη ο Ατρέας πεθαίνοντας το Βαριοκοπαδάρι, και ο Θιέστης πάλε του Αγαμέμνονα κληρονομιά το αφήκε, πλήθος νησιά και την Αργήτικη για να φεντεύει χώρα. Πάνω σε αυτό ακουμπώντας κίνησε το λόγο στους Αργίτες. «Αργίτες, αντριωμένοι φίλοι μου, πιστοί συντρόφοι του Άρη, ο Δίας, ο γιος του Κρόνου, με έμπλεξε σε συφορά μεγάλη, ο ανέσπλαχνος που πριν μου τόταξε και δέχτηκε πριν πάρω πρώτα την Τρία την οριοτύχιστη να μη διαγύρω πίσω. Και τώρα δόλο μου στήσε άσχημο και με προστάζει στο Άργος τόσο πολύ στρατό αφού ξέκανα να γύρω τροπιασμένος. Έτσι μαθές τον παντοδύναμο το γιο του Κρόνου αρέσει, που πλήθος κάστρα ξεκεφάλισε και θα ξεκεφαλίσει πλήθος ακόμα, τη στη δύναμη σαν ποιος του παραβγαίνει. Αλήθεια, είναι ντροπή οι μελούμενες γενιές και να τ' ακούσουν τέτοιος στρατός και τόσο άδικα των αχαιών πως ήρθε και πολεμάει με δίχως όφελος και μάχεται εδώ πέρα με άνδρες πιο λίγους και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει το τέλος. Τι λογαριάζω, αν συμφωνούσαμε μια μέρα Τρώες και Αργίτες, με όρκο τον πόλεμο σκολάζοντας να ψυχομετρηθούμε και χωριστά μόνο συνάζονταν οι Τρώες οι ντόπιοι όσοι είναι, αν από 10-10 σμίγαμε στην άλλη εμείς οι Αργίτες και κάθε 10 για το κέρασμα και από έναν Τρώα διαλέγαν, λέω δεκαριές πολλές θα απόμεναν χωρίς τον κεραστή τους. Τόσους πολλούς εγώ στο μέτρημα λογιάζω τους Αργίτες μπροστά στους Τρώες, αυτούς που κάθονται στο κάστρο. Μα ήρθαν άλλοι από περίσχες χώρες σύμμαχοι, τρανίκοντα ρωμάχοι, που με μακραίνουν από τον πόθο μου και δεν μπορώ στο θέλω της Τρίας το κάστρο το πεντάμορφο μια μέρα να πατήσω. 9 εκυλίσαν χρόνια κλειδωτά του Δία του Τρεις Μεγάλου, των καραβιών τα ξύλα εσάπησαν, ηγούμενες ελιώσαν και λέω θα κάθονται τα τέρια μας και τα μικρά παιδιά μας μέσα στα σπίτια καρτερώντας μας και τέλειωση δεν έχει καμιά η δουλειά που μας κουβάλισε στα γυρογιάλια ετούτα. Μα τώρα ελάτε, ομπρός, το λόγο μου να ακούσουμε όλοι θέλω. Με τα καράβια πίσω ας γύρουμε στην ποθητή πατρίδα, τι πια την Τρία δεν θα την πάρουμε με τις φαριές της Ρούγες. Είπε και την καρδιά ανατάραξε μέσα ολονών τα στήθη απ' τους πολλούς που πριν δε βρέθηκαν να ακούσουν τη βουλή του. Σάλεψε η σύναξη σαν κύματα της θάλασσας μεγάλα στο Ικάριο Πέλαο, συν τα σύγνεφα του αφέντη Δία ξεχύσουν σιρόκο και γαρμπή και η θάλασσα φουσκώσει στην ορμή τους. Και όπως πονέντες ξαφνοσκώνεται δρυμής και το σπαρμένο σαλεύει το βαθύ στη λύσα του και γέρνουνε τα στάχια, παρόμοια εσάλεψε και η σύναξη. Και οι Αργίτες στα καράβια με αλαλητό μεγάλο εχύθηκαν και ο κουρνιαχτός τα ψήλου κάτω από τα πόδια τους ανέβαινε και ο ένας του αλλού εφωνάζαν να δράξουν τ' άρμενα στη θάλασσα την Άγια να τα ρίξουν και ανοίγαν τις σειρμές και ψώνουνταν στον ουρανό οι φωνές τους να γύρουν πίσω και από τ' άρμενα τραβούσαν τα φαλάνια. Οι Αργίτες τότε και σμην ήτανε γραφτό θα φεύγαν πίσω
αν δεν μιλούσε η Ήρα και έλεγε στην Αθηνά γυρνώντας. Ο Χούμου θυγατέρα δάμαστη του βροντοσκουταρά του. Έτσι λοιπόν ξανά στον τόπο του, στον πατρικό, θα γύρουν οι Αργίτες, την πλατιά της θάλασσας περνώντας ράχη τώρα, και την Ελένη την Αργίτισσα, που από αφορμή της πλήθος εδώ αχαίοι μακριά από τον τόπο του, στον πατρικό εχαθήκαν, στον Πρίαμο και στους Τρώες θα αφήσουνε να το έχουν να καφιώνται. Μα σιγουργά στον χαλκοθόρακο των αχαιών τα σκέρια για δράμε, και έναν ένα μήλα του πραγά, και αμποδιζέ του τα δρεπανόγυρδα καράβια του στη θάλασσα να ρίξουν. Αυτά είπε και άκουσε η γλαυκόματη θεά Αθηνά το λόγο, και τις κορφές του Ολύμπου αφήνοντας με ασπούδα χύθη κάτω, και ως έφτασε με μια στα γρήγορα των αχαιών καράβια, τον Οδυσσέα πιο πρώτα αντίκρισε, που είχε του δία τη γνώση να στεγεγεί. Το καλοκούβερτο μαύρο άρμενό του εκείνος δεν το άγγιζε, τι ο πόνος του δέρνε βαθιά καρδιά και σπλάχνα. Τότε η Αθηνά, η θεά η γλαυκόματη, σημά του εστάθηκε, είπε: «Γε του Λαέρτη αρχοντογέννητε, πολύτεχνη Οδυσσέα, έτσι λοιπόν ξανά στον τόπο σας, τον πατρικό, θα γύρτε, πέφτοντας μέσα στα πολύσκαρμα καράβια φοβισμένη, και την Ελένη την Αργίτισσα, που από αφορμή της πλήθος εδώ αχαιοί μακριά από τον τόπο του, στον πατρικό εχαθήκαν, στον Πρίαμο και στους Τρώες θα αφήσετε να το έχουν να καφιώνται. Τώρα στο ασχέριο μπρος το Αργίτικο, για δράμε εδώ θεκήθε, μη στέκεις, και έναν έναν μήλα τους πραγά, και αμποδιζέ τους τα δρεπανόγυρτα καράβια σας στη θάλασσα να ρίξουν». Είπε, και αυτός το λάλος γνώρισε της Αθηνάς που εμίλα, στα πόδια το έβαλε, την κάπα του πετώντας, και ο Ευρυβάτης απ' την Ιθάκιο κράχτης πίσω του που ερχόταν τη σηκώνει. Μ' αυτός σημά στον Αγαμέμνονα το γιο του Ατρέας αν ήρθε, το γονικό παλιό ακατάλητο ραβδί του παίρνει, και έτσι τρέχει στα πλοία των χαλκοθόρακων των αχαιών ολούθε. Και όποιον στο δρόμο ρίγα κι άρχοντα τρανώσει να παντούσε, σημώνοντάς τον αντίσκοφτε με τα πραγά του λόγια. «Καημένε, εσένα δε σου τέριαζε σαν τον γιωτή να τρέμεις. Κάθου ήσυχος λοιπόν, και κάθισε και το στρατό τον άλλο. Τι κρύβει ακόμα δεν κατάλαβες ο γιος του Ατρέα στο νου του. Μας δοκιμάζει, λέω, μα γρήγορα θα μας παιδέψει πάλι τους αχαιούς. Τι δεν ακούσαμε στη σύναξη όλοι, τύπε. Μην οργιστεί και πει σε βάσανα να ρίξει τους Αργίτες. Βαριά είναι η οργή των αρχοντόγενων των βασιλιάδων πάντα, τι ο δίας τιμή τρανεί ο βαθύγνωμος και αγάπη τους χαρίζει». Μα από το χοντρό λαό όποιον έπιανε μπροστά του να φωνάζει, με το ραβδί τον καταχέριζε και τον απόπαιρνε έτσι. «Ξεμυαλισμένε, κάθου φρόνημα και γρήκα και τους άλλους τι λένε που στέκονται πιο πάνω σου. Μα εσύ κιωτής και ανάξιος, και ουδέ στη μάχη ουδέ στη σύναξη ποτέ σε λογαριάζουν. Όλοι οι αχαιοί μαθές θα κάνουμε τους αφεντάδες τώρα. Το πολύ βασιλίκι είναι άσχημο. Ένας σας είναι ο αφέντης, ένας ο ρήγας, σ' όποιον έδωκε του πονηρού του Κρόνου ο γιος ραβδί και νόμους, πάνω του σαν βασιλιάς να ορίζει». Έτσι από τα σκέρι μέσα εδιάβαινε προστάζοντας, και εκείνη ξανά στη μάζοξη από τα άρμενα και τα καλύβια ετρέχαν όλο φωνή, καθώς σε ακρόγιαλο πλατή βροντάει το κύμα της πολυτάραχης της θάλασσας και τα πελάι μου γκρίζουν. Οι άλλοι καθίζαν και στη θέση του κρατιόταν ο καθένας, μόνο ο Θερσίτης ο ατσαλόστομος φωνοκοπούσε ακόμα λόγια στο νου του που είχε άπρεπα πολλά, και τα πετούσε δίχως ντροπή καμιά, μαλώνοντας με τους ρηγάδες πάντα, φτάνει να πάντεχε πως θάσκωνε μέσα στους Αργίτες γέλιο. Άντρας δεν έφτασε ασκημότερος κάτω από τις Τρίες στο κάστρο, κουτσός από τον απόδι, αλήθωρος, με χωνιασμένους ώμους που απά στο στήθος του εκαλύβωναν, και πιο ψηλά θορούσες κεφάλι μυτερό που απάνω του χνούδι πετούσε ανάριο. Από όλους πιο ο Οδυσσέας τον μάχουνταν και ο Μέγας Αχιλλέας, και όλο μαζί τους ελογόφερνε. Μα τώρα τα είχε βάλει με τον Αντρόκαρδο Αγαμέμνονα σκληρίζοντας. Μαζί του οι άλλοι θυμώναν και αγανάκτιζαν Αργίτες. Τότε εκείνος με άγριες φωνές τον Αγαμέμνονα βάζει μπροστά μιλώντας. «Υγεία του Ατρέα, τι πάλε σου λείψε και τι παραπονιέσαι. Χαλκογεμάτα τα καλύβια σου και πλεισμονή οι γυναίκες οι διαλεχτές με στα καλύβια σου, που εσένα πρώτα απ' όλους οι Αργίτες δίνουμε, σαν πάρουμε κανένα κάστρο γύρα. Πας κι άλλο εσύ χρυσάφι ωραίεσαι, που κάποιος θα μας φέρει από τους Τρώες τους αλογάριδες για ξαγορά του γιού του, που εγώ δεμένο εδώ τον έσυρα για απ' τους Αργίτες άλλος. Μη και καμιά γυναίκα νιούτσικη να σε κερνά τον πόθο και αλάργα μόνος να τη χαίρεσαι. Μα αυτό σωστό δεν είναι, να σε οριγάρχεις και το ασκέρι σου σε συφορές να ρίχνεις. Κι ότι είδες, τι ποτένι, Αργίτισες, τι Αργίτες πια δεν είστε. Με τα καράβια πίσω ας γύρουμε στα σπίτια μας και αφήστε τούτον στην Τρία τα αρχοντομύρια του να τα κλωσάει μονάχος, να ειδεί, μας έχει αυτό στον πόλεμο, για δε μας έχει ανάγκη. Ως και τον Αχιλλέα, πιο Αντρόκαρδος που είναι από αυτόν, περίσσια τον καταφρόνεσε, τι του άρπαξε το αρχοντομύρια τός του. Μα του Αχιλλέα χωλή δεν του έμεινε, σου τα συγχώρεσε όλα. Αλλιώς, Ατρίδη, λέω, δε θάσονες άλλη αδικιά να κάνεις.
τέτοια βρυσίδια του Αγαμέμνονα, του πρωτοστρατολάτη, ξεφώνιζε ο Θερσίτης. Μα ο θεϊκός πετάχτηκε ο Οδυσσέας μπροστά του και στραβοκοιτώντας τον αψιά τον αποπήρε. Θερσίτη, εσύ γλωσσά, τσαλώστο με, κι ας είσαι βροντολάλος, σταμάτα. Να τα βάζεις μόνος σου, μη θες με βασιλιάδες. Τι πιο από σένα εγώ δεν γνώρισα κι οτι κανένα από όσους τους γιους του Ατρέα κλουθήξαν και έφτασαν κάτω από τη Στρία στο κάστρο. Σύντας μιλάς λοιπόν, στο στόμα σου μην πιάνεις τους ρηγάδες και μην τους βρίζεις λογαριάζοντας να γύρεις στην πατρίδα. Και ακόμα δεν το καλοξέρουμε με εμάς τι θα απογίνει, με δόξα πίσω αν θα γυρίσουμε για ντροπιασμένοι αργίτες. Και τώρα εσύ τον Αγαμέμνονα, το γιο του Ατρέα, το ρίγα, παίρνεις και βρίζεις, τη λιοντόκαρδη του δίνουν τάχα αργίτες πολλά και εσύ κακολογώντας τον μιλάς και δεν σωπαίνεις. Τώρα έναν άλλο λόγο θα έλεγα που σίγουρα θα γίνει. Αν όπως τώρα πάλε αστόχαστα σε βρω να φαφλατίζεις, δε θέλω η κεφαλή στους ώμους της να στέκει του Οδυσσέα και ουδέ πατέρα του Τηλέμαχου πια να με κράζουν θέλω, αν δε σε πιάσω και τα ρούχα σου με μιας εγώ σου βγάλω το απανοσκούτι, το πουκάμισο και τη ντροπή στο ρούχο και αφού σε δείρω από τη σύναξη κακοδαρμένο πίσω σε στείλω με κλαϊμούς στα γρήγορα καράβια να γυρίσεις. Έτσι είπε εκείνος και τον χτύπησε στην πλάτη και στους ώμους με το ραβδί και αυτό σε λύγησε. Τα κλάματα τον πήραν, στην πλάτη σάρκα του αιματόκοψε βαθιά με μια σκεπρίστη από το χρυσό ραβδί και τράβηξε να κάτσει δηλιασμένος. Πονούσε, σάστιζαν τα μάτια του και σφούγγιζε το κλάμα. Και όλοι στα γέλια ξεκαρδίστηκαν κι ας ήταν πικραμένοι και έτσι μιλούσε ο καθένας του στο διπλανό γυρνώντας. Καλά ο Οδυσσέας, αλήθεια ρίφνητα μας έχει κάνει ως τώρα, πρώτος στη γνώμη μες στη σύναξη και πρώτος στους πολέμους. Μα τούτο τώρα που μας έκανε το πιο καλό είναι απ' όλα, του κλωθοσούρτη του του τούφραξε του φωνακλά το στόμα. Δεν θα έχει πια η καρδιά του για διάντροπη ποτέ θαρό κουράγιο να βρίσει πάλι τους ρηγάδες μας με τα θρασόλογά του. Έτσι έλεγαν και ο Οδυσσέας σηκώθηκε ο καστροπολεμήτης με το ραβδί στο χέρι. Δίπλα του με κράχτη δίε στεκόταν και φώναζε η Αθηνά η λαυκόματη στα σκέρια να σοπάσουν και πρώτη και στερνή το λόγο του να τον ακούσουν όλοι οι αργίτες τώρα και τη γνώμη του καλά να στοχαστούνε. Και εκείνος μίλησε καλόγνωμος ανάμεσο του κήπε. Υγέ του Ατρέα, στο νου τους έβαλαν οι αργίτες πρωταφέντη θαρώ να σε ντροπιάσουν άσχημα μπρος τους ανθρώπους όλους. Το λόγο δεν κρατούν που σου δώκαν ακόμα ως ξεκινούσαν, πέρα από το Άργος το αλογόθροφο στα μέρη εδώ, πριν πάρεις πρώτα την Τρία την οριοτύχιστη να μη διαγείρουν πίσω. Μ' αυτοί, παιδιά λες κι είναι ανήλικα, για και γυναίκες χείρες, τους πήρε τώρα το παράπονο να γύρουν στην πατρίδα. Δεν λέω, μπορεί και από βαριέστησμα να θες να γύρεις πίσω. Τι και ένα μήνα από το τέρι σου μακριά να λείψεις μόνο, βαρυγκομίζεις το πολύκουπο καράβι σου που το έχουν φουρτούνες κλείσει χειμωνιάτικες και θάλασσα γριεμένη. Και εμείς ακόμα εδώ βρισκόμαστε και έχουν κυλήσει χρόνια εννιά. Γι' αυτό και δεν αγαναχτώ που τους αργίτες τώρα τους παίρνει μπρος τα δρεπανόγερτα καράβια η βαρυγκόμια. Κι όμως ντροπή είναι τόσο πούμινες να γύρεις με άδεια χέρια. Βαστάτε φίλοι, υπομονέψετε λίγον καιρό να ειδούμε τα χασοστάνε τα μαντέματα του Κάλχα για δεν είναι. Και όλοι καλά στο νου μας το έχουμε, εκεί είστε όλοι εσείς μαρτύροι, έξω από όσους πήραν και έφυγαν οι λάμιες του θανάτου, σαν χτες ακόμα που τα αρχίτικα καράβια στην αυλίδα να φέρουν συφορές μαζόχτηκαν στον Πρίαμο και στους Τρώες. Και εμείς στην Ερωμάνα ολόγυρα μπρος τους βωμούς τους Άγιους, σφαχτάρια σφάζαμε αψεγάδιαστα στους αθανάτους, κάτω από όμορφο πλατάνι όπου τρέχε νερό κρουσταλιασμένο. Τρανό σημάδι τότε φάνηκε, φίδι φρικτό, με ράχι κοκκινοποίη στο φως από όλη μπουσταλμένο τον αφέντη, πετάχτη από το βωμό και χύθηκε στον πλάτανο να ανέβει. Κι ήταν εκεί οι μικρά κλωσόπουλα, νιογέννητα σπουργίτια, στην άκρη ενός κλαριού και ζάρωναν κρυμμένα μέσα στα φύλλα 8 και 9 με τη μητέρα τους που τάχε γεννημένα. Όμως το φίδι τότε τάφαγε και τσίριζαν εκείνα σπαραχτικά κι η μάνα κλαίγοντας πετούσε ολόγυρά τους κι αυτό λιγάει και από τη φτερούγα της την άρπαξε ως θρυνούσε. Μα τα σπουργίτια και τη μάνα τους ανέφαγε το φίδι. Ο Θεός που το είχε στείλει το έκαμε τρανό σημάδι τότε. Και ο γιος του Κρόνου του Δολόπλοκου το πέτρωσε εκεί πάνω. Και εμείς σας άλευτοι σας στήσαμε να ειδούμε τέτοιο θάμα το άγριο θεριό που μας ετάραξε την Άγια τη Θυσία. Μα ευθύς ο Κάλχας προφητεύοντας το λόγο επήρε κήπε. Τι τάχα επιάστη μακρομάλιδες αργίτες η λαλιά σας. Είναι για μας ο Δίας που τόστειλε τρανό σημάδι ετούτο, αργό, αργό τέλεστο, μα αθάνατο θα μείνει το ακουσμά του. Ως όλα τα σπουργίτια τάφαγε το φίδι και τη μάνα, 8 και 9 με τη μητέρα τους που τάχε γεννημένα, ομοιάλα τόσα χρόνια φεύγοντας και εμείς θα αγωνιστούμε, μα πα στα 10 το πλατίδρομο θα πάρουμε καστρί τους. Ο Μάντης έτσι τότε μίλησε. Τώρα αληθεύουν όλα. Εδώ λοιπόν να μείνετε όλοι σας καλαντριωμένοι αργίτες, όσο του πια του Πρίαμου πάρουμε το ξακουσμένο κάστρο. Είπε
Οι αργύτες βροντοφώναξαν και αντιλαλήσαν άγρια από τις τρανές φωνές του στάρμενα τα βαθουλά τρογύρα, ως του Οδυσσέα τα λόγια εσύγκλιναν του αρχόντο γεννημένου. Σηκώθη τότε εκεί είπε ο Νέστορας, ο γεροαλογολάτης. Οχού, παιδιά, πως είστε, θα έλεγα, για δέστε πως μιλάτε. Άπλερα κόμμα που για πόλεμο δεν έχουν να γνιαστούνε. Και τι θα μείνει από τις Σύβασες και τους παλιούς μας όρκους. Θα πάνε λοιπόν του ανέμου οι γνώμες μας και οι αντρίστικες βουλές μας και ακράτες μας ποδές και τάδολα χεροσφιξίματά μας. Τι να, λόγω μαχούμε ανώφελα και τρόπο δεν μπορούμε να βρούμε γλιτωμού κι ας μένουμε τόσα εδώ πέρα χρόνια. Ηγέτου Ατρέα, μέση με αλήγη στη Βουλή, καθώς και πρώτα τράβα μπροστά και σε άγριους πόλεμους κυβέρνα τους αργύτες και αυτούς παράτατους να τρώγονται τον ένα-δυο που αλάργα από τους άλλους θα στοχάζονταν δουλειές του ανέμου ετούτες στο Άργος να γύρουν, μην κατέχοντας αληθινό είναι τάχα για ψεύτικο του δία το τάξιμο του βρόντος κουταράτου. Εγώ σας λέω, μαζί μας σύγκλινε του Κρόνου ο γιος ο Γαύρος, τη μέρα εκείνη που στα γρήγορα καράβια τους οι αργύτες μπαίναν, στους Τρώες το μαύρο θάνατο και το χαμό να φέρουν, κι άστραφτο δίες δεξιά, καλότυχα σημάδια δείχνοντάς μας. Ας μη βιαστεί λοιπόν κανένας μας να γύρει στην πατρίδα, πριν κάποιου Τρώα το τέρι αρπάζοντας πλαγιάσει στο πλευρό της, να γδικηθεί τα λαχταρίσματα του θρήνους της Ελένης. Μα όποιος καλά και σώνει βάλθηκε να γύρει στην πατρίδα, στο καλοκούβερτο καράβι του για ας βάλει χέρι, αν θέλει ο χάρος να τον βρει και η μοίρα του πιο πρώτα από τους άλλους. Μα τώρα τόσο ρίγα λόγια στο και κρίκα και τους άλλους, του πεταμού δεν θα είναι ο λόγος μου που έχεις να ακούσεις τώρα. Τους άντρες χώρισε Αγαμέμνονα φιλές φιλές και φάρες, φάρα από φάρα να έχει βόηδηση και μια φιλή απ' την άλλη. Αν έτσι το έκανες και σ' άκουγαν οι αργύτες, θα μπορούσες μες στους στρατιώτες και στους άρχοντες να ξέρεις ποιος σκιωτεύει και ποιος ατρόμητος. Τι ξέχωρα θα πολεμάει καθένας. Να ειδείς, από Θεού το θέλημα το κάστρο δεν θα πάρεις, για και ο στρατός δηλιάει και πόλεμο να κάνει δεν κατέχει. Και ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας του απειλογήθη τότε. Αλήθεια τους αργύτες γέροντα ξανά νικά στη γνώμη. Να ήταν πατέρα Δία και Απόλλωνα και εσύ Αθηνά μονάχα, σαν τούτον 10 συμβουλάτορες αργύτες, δε θα αργούσε το κάστρο τότε να γονάτιζε του Πρίαμου του Ριγάρχη, γοργά πεσμένο μέσα στα χέρια μας, στην άκρη του σπαθιού μας. Μα ο γιος του Κρόνου πίκρες μου δόχε ο βρόντος κουταράτος, σε ξεσυνέργεσαν οφέλευτες και αμάχες ρίχνοντάς με. Έτσι ο Αχιλλέας και εγώ επιαστήκαμε για μια κοπέλα τώρα, με άσχημα λόγια. Όμως εθύμωσα πρώτος εγώ μαζί του. Μα μπάλε κάποτε μονιάσουμε, δεν θα μπορέσουν τότε οι Τρώες ουδέ στιγμή από πάνω τους τη συφορά να διώξουν. Μας ήρθε τώρα, γιωματίσετε στη μάχη για να μπούμε. Καλά ακονίστε τα κοντάρια σας, καλά και τα σκουτάρια γνιαστείτε τα, καλά και στα γοργά φαριά να φάνε δώστε, καλά τα μάξια σας κοιτάχτε τα, για πόλεμο σιαχτείτε, όλοι μερείς να ντροπαλέψουμε σε φρενιασμένο αγώνα. Τι αναπαμό δεν είναι να έχουμε καθόλου ουδέ μιας ώρας, ως να χωρίσει νύχτα πέφτοντας τα λυσασμένα χέρια. Θα υδρώσει το λουρί στο στήθος μας του σκουταριού που σκέπει τους άντρες. Στο κοντάρι ολόγυρα το χέρι θα αποστάσει, θα υδρώσουν τα λογά μας σέρνοντας τα τορνεμένα αμάξια. Μα όποιον ειδώ μακριά από τον πόλεμο να κοντοστέκει ξάργου, δίπλα στα πλοία τα βρεπανόγυρτα, του κάκου θα γυρέψει να μου γλιτώσει. Τα όρνια γρήγορα θα τον εφάνκει σκύλι. Είπε. Κι οι αργύτες βροντοχούγιαξαν ως κύμα που μου γκρίζει σε απόγκρεμο γυαλό, σαν έρχεται νοτιά και το σηκώσει σε κάβο ξάγναντο που κύματα ποτέ δεν του απολείπουν, με όποιο λογής αγέρα που φυσάει μια δόθε και μια κήθε. Κι ως πεταχτήκαν όρθιοι, σκόρπισαν τραβώντας τα καράβια, φωτιές ανάψαν στα καλύβια τους και σύνταζαν το γιώμα. Κι έσφαζαν άλλο σε άλλο αθάνατο Θεό, παρακαλώντας να τον γλιτώσει από τα κίνδυνα της μάχης και από το χάρο. Ωστόσο ο Μέγας Αγαμέμνονος ο πρωταφέντης σφάζει ταύρο παχύ πενταχρονίτικο στο γαύρο γιο του Κρόνου και από τους αρχίτες πήρε κάλεσε τους πιο τρανούς γερόντους. Και πρώτα κράζει να έρθει ο Νέστορας και ο Ιδωμενέας ο Ρήγας, μετά τους δυο τους έαντες φώναξε για τον τρανό Διομήδη, στερνά τον Οδυσσέα προσκάλεσε που είχε του δία τη γνώση. Μόνο ο Μενέλαος ο Βροντόφωνος ακάλεστος επήγε, καλά τον αδερφό του ξέροντας το πόσες έγνοιες είχε. Τα γεωκριθάρια τότε παίρνοντας τριγύρισαν τον Ταύρο και ο πρωταφέντης Αγαμέμνονας ευκήθη ανάμεσό τους. «Ουράνιε Δία, μεγαλοσύγνεφε, περίλαμπρε, μεγάλε, δώσε πριν πέσει ο γήλιος σήμερα και πάρει το σκοτάδι, να ρίξω κατά γη θέμελο του Πρίαμου το παλάτι αθαλωμένο και τις πόρτες του να κάψω με άγρια φλόγα, να σκίσω το χιτώνα του Έκτορα στο στήθος του ξεσκλίδια με το κοντάρι και τρογύρα του να κοίτουνται οι συντρόφοι στον κουρνιαχτό σωρός, τα πίστομα δαγκώνοντας το χώμα».
Έτσι είπε εκείνος, μα δεν του στρέξε του χρόνου ο γιος τη χάρη, μονδέχτη τα σφαχτά και του γράφε κι άλλους καημούς περίσιους. Κι ως ευχηθήκαν και πασπάλισαν μετά τα γιοκρυθάρια, τον τάβρο τον παχή αναλέμησαν, τον σφάξαν και τον γδάραν, χωρίσαν τα μεριά, τα τύλιξαν τρογύρα με τη σκέπη διπλώνοντάς τη και από πάνω τους κομμάτια κρέας πυθώσαν. Σε μαδημένα τότε τάκεγαν κλαριά και από τη σούβλα τα σωθικά περνώντας ύστερα πά στη φωτιά τα ψήναν. Και σύντα στα μεριά αποκάηκαν και γεύτηκαν τα σπλάχνα, λιανίσαν τα άλλα και περνώντας τα στις σούβλες να τα ψήνουνε πήραν γνιαστικά και ως ψήθηκαν τα αποτραβήξαν όλα. Και από τις δουλειές αυτές ασκόλασαν και τίμασαν τις τάβλες, ετρώγαν και είχενος ετέριαζε καθί στο μερτικό του. Και σύντας του πιωτού θαράπεψαν και του φαγιού τον πόθο, πρώτο σκηνάει το λόγο Νέστορας, ο γέρο αλογολάτης. Ηγέτου Ατρέα, τρανέ Αγαμέμνονα, ριγάρχη τιμημένε, με την κουβέντα εδώ ας μην χάνουμε καιρό και ας μην ξαργούμε πια τη δουλειά που μέσα στα χέρια μας έχει βάλει ο Δίας. Ομρός, τους αχαιούς οι κράχτες μας, τους χαλκοθωρακάτους, ας τους μαζέψουν όλους κράζοντας ολούθες στα καράβια. Και εμείς ως είμαστε στα αργή την καφαρδιά άλλη μέρη, ας πάμε όλοι μαζί μιαν ώρα αρχίτερα να κονταροκρουστούμε. Είπε και ο Μέγας Αγαμέμνονας συνάκουσε το λόγο και αυτοί στους κράχτες τους βροντόφωνους να κράξουνε προστάζει οι αργίτες όλοι οι μακρομάλιδες στον πόλεμο να μπούνε. Κι ως έκραζαν αυτοί συνάζονταν με βιάσιφτης εκείνη. Κι όσοι τρανοί ρηγάδες βρέθηκαν στο γιού του Ατρέα τα σκέρια γοργά ορδινιάζαν και οι γλαυκόματοι μαζί Αθηνά κρατώντας το βροντοσκούταρο το ατίμητο και αθάνατο και αιώνιο που κρόση έχει εκατό και ολόχρυσα κρεμόνταν από κάτω όλα καλοπλεμένα κι άξισαν βόδια εκατό καθένα. Με τούτο σύφλογη προσδιάβαινε τα αργήτικα τα σκέρια και να κινήσουν τους ξεσήκωνε σε καθενός το στήθος ξυπνώντας τη λαχτάρα γιάσος τους αγώνες και πολέμους. Και ξάφνου πιο γλυκός ο πόλεμος τους φάνη τώρα από ότι με τα βαθιά καράβια νάγεραν στη γη την πατρική τους. Πώς τρώει φωτιά χαλάστρα ολόγυρα θεριακωμένο δάσο ψηλά σε ακρόβουνο και φαίνεται το λάμπισμα παλάργα. Όμοια κι αυτοί ως κινούσαν ξάστραφταν μες στα χαλκάρματά τους κι η φλόγα των εθέρα σκίζοντας ανέβαινε στα ουράνια. Κι αυτοί, καθώς πουλιά πετούμενα για μακρολεμουδάτη, κύκνη, για χήνες, για και γέρανη, κοπαδιαστά πετούνε στις ρεματιές του κάιστρου ολόγυρα, στο ασιανό λιβάδι, χαρά γεμάτα, φτερακίζοντας ολούθε, κι ως καθίζουν, χαλνούν τον κόσμο, πλημμυρίζοντας τον κάμπο από τις κραξιές τους. Όμοια κι αυτοί σωρός απτάρμενα και από τα καλύβια μέσα στον κάμπο εχύνουνταν τους κάμαντρου κι η γη βροντομαχούσε άγρια τα πόδια των αλόγων τους μαζί και τα δικά τους. Και στάθηκαν στο λουλουδόσπαρτο σκαμαντρινό λιβάδι αρρύφνητοι ως αθανιξιάτικα λουλούδια και τα φύλλα. Πως μύγε σύγνεφο μαζεύονται πυκνό κι ολούθε γύρα φτεροκοπούν στριφογυρίζοντας σε κοβαδίσια στρούγκα την άνοιξη καθώς ξεχύλισε στους αρμεγούς το γάλα, τόσοι και αργίτες μακρομάλιδες εστέκουνταν στον κάμπο στους τρώες αντίκρι λαχταρίζοντας να τους κατασπαράξουν. Πώς ξεχωρίζουν οι γιδάριδες τα γίδια δίχως κόπο που σκορπισμένα ανακατώθηκαν την ώρα που βοσκούσαν, όμοια και εκείνους οι ρηγάδες τους χωρίζαν και ορδινιάζαν να μπουν στη μάχη. Και ο Αγαμέμνονας στη μέση ο πρωταφέντης, ίδιος ο Δίας ο κεραυνόχαρος στην κεφαλή, στα μάτια, στο στήθος Ποσειδώνας έμοιαζε στη μέση σαν τον Άρη. Πως τάβρος από τ' άλλα ζωντανά μες στο κοπάδι ο πρώτος και απ' τις γελάδες γύρα ως βόσκουνε περίσσια ξεχωρίζει, όμοια του Ατρέα το γιο εμεγάλινε τη μέρα εκείνη ο Δίας, τρανό μες τους πολλούς, περίλαμπρος τους ανδριωμένους μέσα. Πέστε μου τώρα μουσες που έχετε τον Όλυμπο παλάτι, τις τεθεές κι ολούθε τρέχετε, κατέχετε τα πάντα. Εμείς καν τίποτα δεν ξέρουμε, τι φήμη μόνο ακούμε. Σαν ποιους οι αργίτες είχαν άρχοντες και πρώτος στρατολάτες. Τι όλο το πλήθος είναι αβόλετο να πω να νοματίσω. Κι ακόμα δέκαν είχα στόματα και δέκαν είχα γλώσσες και ασύντριφτη λαλιά και χάλκινη καρδιά στα σωτικά μου. Εξονανσείς οι μουσες του Όλυμπου, του βροντοσκουταράτου οι κόρες, πόσοι εφτάσαν λέγατε κάτω από τις τρία στο κάστρο. Μα πόσα εγώ θα πω ήταν τα άρμενα και ποιοι τα κυβερνούσαν.